Ο μήνας Οκτώβριος είναι ένας μήνας πληρωμών, ένας μήνας προκαταβολών για τον οργανισμό που λέγει το ΠΚΠ. Οι πληρωμές όμως έχουν να κάνουν και με παλιές ενισχύσεις, με νέες ενισχύσεις, αλλά και με χρήματα του Β' πυλώνα. Υπάρχουν κάποιοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί, μάλλον υπάρχει ο ευρωπαϊκός κανονισμός, που λέει ότι αν δεν κάνουμε εγκαθάριση του παλιού έτους, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε πληρωμές του νέου έτους. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες, όπως είναι η δημοσιονομική πειθαρχία. Η δημοσιονομική πειθαρχία είναι ένα ποσοστό από την ενίσχυση των αγροτών που κρατάται κάθε χρόνο 2-3%. Μα είπαν ότι θα καταβληθεί. Έτσι δεν είπαν. Είναι 17 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η δημοσιονομική πειθαρχία έχει μπει στο δρόμο της πληρωμής. Έχει μπει στο δρόμο της πληρωμής. Δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή. Έχουμε τη β' δόση των νέων αγροτών που είναι 90 εκατομμύρια ευρώ. Και έχουμε και κάποιες ενισχύσεις που τις ανακοίνωσε ο ίδιος ο Υπουργός, ο κύριος Λιβανός, όσο αφορά τη χειροτροφία και το μέλι, που είναι 19,9 εκατομμύρια ευρώ. Και έχουμε και τη μεγάλη πληρωμή που παραδοσιακά πληρώνεται πάντα πριν την παρέλαση, πριν τις 28 Οκτωβρίου, που είναι από 650 εκατομμύρια ευρώ μέχρι 700, που αφορά την ενιαία ενίσχυση. Θέλετε να μου πείτε, δηλαδή, για να το καταλάβω, μέσα από όλα αυτά τα στοιχεία που δίνετε, ότι 27 του μήνα όντως θα φτάσετε στην πηγή και θα πιείτε νερό? Κυρία Δουλγεράκη, δεν ξέρω αν προλάβει ο οργανισμός 27 του μήνα να κάνει την πληρωμή. Εγώ δεν νομίζω να προλάβει, εκτός και αν τα έχει όλα έτοιμα και είναι ένα απλό πάτημα του κουμπιού. Και τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι εμείς προσωπικά, σαν Ένωση Ηρακλείου, περιμένουμε κάποιες μεγάλες πληρωμές όσο αφορούν και την οργάνωση, αλλά και τους παραγωγούς μας. Έχουμε τον πράσινο τρίγο. Ο πράσινος τρίγος δεν έχει πληρωθεί ακόμα. Πρέπει να γίνει εγκαθάριση του πράσινου τρίγου βάσει της κοινότητας μέχρι και 15 Οκτωβρίου. Έχουμε την περιβόητη απόσταξη κρίσης, που σήμερα το πρωί συγκεκριμένα 8 η ώρα μίλησα με τον Διευθυντή του Υπουργού, τον κύριο Κωνσταντακόπουλο Νίκο, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι η Ένωση Ηρακλείου μπήκαν άλλοι 1.100 τόνοι στην απόσταξη κρίσης. Αυτό είναι ενθαρρυντικό και ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Υπουργείο αλλά και τους τοπικούς βουλευτές και ένα παραπάνω και το συντοπίτη μας στο Μάξιμο το Σενετάκι που την περασμένη εβδομάδα είμαστε στην Αθήνα και κάναμε επαφές με τον Υπουργό και βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου έχει ενταχθεί σε τρεις αποστάξεις κρίσης όσο αφορά το ημερολογιακό έτος 2021. Οι δύο πρώτες ήταν από 800 τόνους και αυτή εδώ θα είναι από 1.100 τόνους. Με αυτόν τον τρόπο. Κρασιού και εννοείται 1.100 τόνοι. Βέβαια, κρασιού ναι. Ήταν 800 και 1.100 τόνοι. Είμαστε περίπου στους 2.700 τόνους που θα απορροφήσει η απόσταξη κρίσης. Όταν η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου φέτος έχει πάρει περίπου 6.000 τόνους στα φύλλα. Και θέλουμε να δώσουμε και μία προτεραιότητα στους σεισμοπαθείς, στους σεισμόπληκτους αγρότες συμπολίτες μας. Όπως γνωρίζετε όλοι, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου διαθέτει υποκαταστήματα στην Ενδοχώρα, στην περιοχή Καστελίου, στην περιοχή Αρκαλοχωρίου που είναι και το κεντρικό μας υποκατάστημα, με κατάστημα γεωργικών εφοδίων, με γεωπόνους, με εξοπλισμένο πλήρης όλο τον χρόνο για την εξυπηρέτηση των αγροτών. Από την ευρύτερη περιοχή παίρνουμε στα φύλλα όπως τα παίρνουμε κάθε χρόνο, όπως τα πήραμε και πέρυσι, και θέλουμε τώρα, εφόσον έχουν περισσέψει άπια χρήματα από την απόσταξη κρίσης όσο αφορά το πρόγραμμα του Β' πυλώνα, να κάνουμε ένα νέο αίτημα προς το Υπουργείο. Αυτό είναι είδηση μέσα από το σταθμό σας, να κάνουμε ένα νέο αίτημα και να ζητήσουμε χρήματα για την παραγωγή που παραλάβαμε φέτος από την ευρύτερη περιοχή και με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσουμε τους σεισμόπληκτους που τα έχουν ανάγκη τα χρήματα οι συντοπίτες μας αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάνε. Μάλιστα.
Αυτά είναι τα θετικά. Τα κρατάω λοιπόν όλα αυτά. Ένα ερώτημα το οποίο έρχεται προς εσάς και αμέσως σας καλημερίζω. Αν αυτά τα περί δημοσιονομικής πειθαρχίας που είχε παρακρατηθεί, αυτό το 3% αφορά το σύνολο των αγροτών και των κτηνοτρόφων και το οποίο αναμένεται να καταβληθεί. Αυτό σας ρωτάνε. Ναι, αφορά το σύνολο. Πάντα κάθε χρόνο είναι ευρωπαϊκός κανονισμός, είναι εντολή της Κομισιόν αυτό. Πρέπει να κρατάτε ένα μικρό ποσοστό από 2 μέχρι 3%, είτε είσαι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, είτε είσαι ετεροεπαγγελματίας, είτε σε μικρός παραγωγός είτε μεγάλος. Σου κρατάνε ένα μικρό ποσοστό που κάθε χρόνο μπαίνει πριν την προκαταβολή και αυτό σημαίνει ότι εγκαθαρίζουμε το προηγούμενο έτος για να μπούμε να δώσουμε προκαταβολή. Έτσι, αν δεν εγκαθαρίσουμε. Και για να προχωρήσουμε να πάμε στο επόμενο και στην προκαταβολή αυτή που λέγαμε τη επόμενη χρονιά. Αν δεν εγκαθαρίσουμε το προηγούμενο έτος, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε να δίνουμε προκαταβολή. Ωραία. Αυτό όμως, κυρία Δουλγεράκη, εμείς το αντιμετωπίσαμε το 2016, που ήταν, δεν πήραμε προκαταβολή τον Οκτώβριο. Το έτος 2016 δεν ξαναπήραμε. Και μας μοιάζει πάρα πολύ το έτος του 2021 πάρα πολύ με το 2016. Ευελπιστώ να μην συμβεί το ίδιο και να, μην, και να δοθεί η προκαταβολή, γιατί το έχουν ανάγκη οι άνθρωποι τα χρήματα αυτά. Είναι μια κακή χρονιά, η κλιματική αλλαγή έχει μπει στη ζωή μας, οι δεντρώσεις της καλλιέργειας αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα. Όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζει ο κόσμος, ο αγροτικός κόσμος, ο πρωτογενής τομέας, και όλα αυτά φοράνε και το σύνολο του πρωτογενή τομέα. Το σύνολο του πρωτογενή τομέα, δυστυχώς. Το μόνο φως στο τούνελ που βλέπουμε τώρα τελευταία έχει να κάνει με την τρίτη περιφέρεια της χώρας, όσον αφορά τα ψυχαντή. Το σκληρό σιτάρι κάνει μια τρελή κούρσα εμπορικά. Πριν από το 2007 νομίζω, είχε ξαναφτάσει σε αυτές τις τιμές που τις έχει ξεπεράσει τώρα. Μιλάμε για τιμές παραγωγού πάνω από 500 ευρώ τόνος, όταν πριν από 2 μήνες ήταν στο 300 ευρώ. Δηλαδή έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση, που αυτή η αύξηση πραγματικά δίνει φως στο σκληρό σιτάρι και σε όλα τα παραγγελιτόρα. Ο καταναλωτής θα έχει κάποιες αυξήσεις όσον αφορά τη ζαχαροπλαστική και την αρτοποιία. Θα υπάρξει κάποια αύξηση, αλλά είναι συναφή όλα αυτά.